Λοιπόν, καταρχήν, σε όσους από εδώ ή σε όσους βλέπουν το βίντεο μαγνητοσκοπημένο και δεν καταδέχτηκαν να έρθουν εδώ επειδή δεν θεωρούν ότι το να παίζει ένας ενήλικος σε ένα παιχνίδι είναι κάτι σοβαρό, μαγνητοσκοπώ, ok. Και αν ειδικά το να το παρουσιάσουν σε παιχνίδι, καταρχάς δεν πρέπει να το παρουσιάσουμε αυτό που κάνουμε σε παιχνίδι. Αυτό που κάνουμε είναι μια επιχείρηση σε ένα δίκτυο και εμείς κάποια μέλη του δικτύου παίζουμε ένα παιχνίδι, προφανώς για να βγάλουμε λεφτά και να αναπτυχθούμε, αλλά το κάνουμε με μια έτσι ευχάριστη, ας πούμε, με μια ευχάριστη ένδυση. Αλλά σίγουρα αυτό που κάνουμε επιχείρηση και θέλουμε να βγάλουμε χρήματα. Αλλά όσοι νομίζουν ότι τα παιχνίδια δεν είναι έτσι για μεγάλους ή ότι οι μεγάλοι δεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια, εγώ σας λέω ότι πάρα πολλοί μεγάλοι πληρώνουν χρήματα για να μαθούν παιχνίδια που κάποιοι άλλοι βγάζουν λεφτά. Έτσι, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ράγμπι, έτσι. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία κάποιοι βγάζουν λεφτά όταν τα παίζουν. Απλώς δεν τα βγάζουμε εμείς τα λεφτά. Αυτό θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ελπίζουμε ότι τα βγάλουμε εμείς χρήματα. Έτσι. Ναι, και είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι μέχρι και οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι παιχνίδια. Και υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πολύ για να πάρουν ένα μετάλλιο ή κάτι τέτοιο. Γιώργο, μην ανησυχείς. Θα σε βάλουμε σε ομάδα, μην ανησυχείς για τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Θα τα πούμε όλα, όλα θα τα πούμε τώρα. Υπομονή. Δεν, θα πάρει τρομερά λίγη ώρα αυτό. Η Ιωάννα Σιδηρά που βγήκε λίγο στον αέρα, σε έκοψα, γιατί θα κάνουμε ερωτήσεις στο τέλος. Ιωάννα, πειράζει να βγεις. Ιωάννα, φαίνεσαι, Ιωάννα. Πάτα το. Καλά, σε κόβω εγώ, θα τα πεις άλλη στιγμή. Γέλασα μήχανο τώρα, δεν ήξερα ότι βγήκε, εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το παιχνίδι. Τώρα, οι στόχοι του παιχνιδιού είναι βήματα που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς από όλους όσους είναι να πετύχουν σε αυτό που κάνουμε. Με το παιχνίδι το μόνο που κάνουμε, δεν κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά που πρέπει να κάνει κάποιος για να πετύχει. Απλώς με το παιχνίδι κάνουμε τη διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα. Και επαναλαμβάνω κάτι που είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ότι όσοι επιμείνουν και τερματίσουν, ας πούμε, θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εισάγουν άτομα όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό θα είναι, ας πούμε, το έπαθλο στο τέλος. Οπότε, αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε, θα παίξουμε ένα παιχνίδι, θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα πετυχαίνοντας στόχους κάθε εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από το αρχάριο επίπεδο και θα προχωρήσουμε από εκεί. Δημήτρη, να θες σταμάτα να γράψεις, έτσι. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το αρχάριο επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο που ουσιαστικά μπήκε στο δίκτυό μας χτες. Και θα πάμε βήμα-βήμα. Στο τέλος, όσοι τερματίσουμε, θα έχουμε τις δεξιότητες να χτίζουμε λίστα και να εισάγουμε υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Οπότε χωριζόμαστε σε ομάδες, δεν επιλέγουμε ανθρώπους από τη γραμμή αναδοχής μας, γιατί τις συμβουλές αυτών τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ιδανικά ενωνόμαστε με ανθρώπους τελείως άγνωστους εμάς. Ο στόχος είναι να έχουμε το input ανθρώπων και να βοηθηθούμε από τη δυναμική που θα αναπτύξει η ομάδα. Γιατί ακόμα και κάποιος άσχετος μπορεί να μας πει μια πάρα πολύ χρήσιμη ιδέα. Οι ομάδες θα είναι τετραμελείς, επειδή ρωτάτε συνέχεια στο Facebook group, οι ομάδες είναι τετραμελείς. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε σπάσει το στόχο του να γίνεις ένας πετυχημένος internet marketer που να μπορείς να γράψεις με 5, 10, 15 άτομα το μήνα και το έχουμε σπάσει αυτό το πράγμα σε 7 κομμάτια. Σε 7 επίπεδα, ας πούμε. Αυτά τα επίπεδα θα κρατάνε μια εβδομάδα, περίπου μια εβδομάδα, θα δούμε τώρα πώς θα πάει, πόσο γρήγορα προχωράνε τα πράγματα οι συνεργάτες. Και θα έχει ξεκάθαρους απλούς στόχους σε κάθε παίκτη. Αυτό θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί υπάρχει κάποιος που ξεκινάει, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό και εγώ το έπαθα, όλοι το πάθαμε αυτό το πράγμα. Ότι στην αρχή βλέπεις είναι τόσα πολλά τα πράγματα που είναι μπροστά σου, που λες, ας πούμε τώρα, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει το πλάνο, δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις και κάθονται και αγχώνονται για το πώς θα χτίσουν την BLCP, πώς θα φτιάξουν το responders. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα πάμε εμείς να σταματήσουμε. Θα το πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα να καλύπτεις τα βασικά, μετά θα πηγαίνεις στα πιο προχωρημένα και ούτω καθεξής.
Οπότε κάθε επίπεδο. Ναι, αυτά θα πάω. Okay. Λοιπόν, τώρα, ποιοι πρέπει και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Καταρχήν, η βασική προϋπόθεση κατά προτίμηση είναι αυτοί που δεν θα κρεμάσουν την ομάδα τους. Δηλαδή, αν είναι κάποιος που είναι στον τενί, μπορεί κάλλιστα να το αφήσει. Σίγουρα κάποιοι θα ξεκινήσουν και θα αποχωρήσουν. Αυτοί θα αντικατασταθούν από νέα μέλη που ξεκινά στο δίκτυό μας. Ας κρατήσουμε τον αριθμό των αποχωρήσεων όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. Επουδενή λόγο δεν πρέπει να συμμετάσχουν όλοι. Επουδενή λόγο κάποιος που δεν είναι έτοιμος ή κάποιος που έχει ξεκινήσει για τα εργαλεία. Δεν λέω τώρα ότι κάποιος πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμος, αλλά κάποιος να κάνει μια τίμια προσπάθεια. Δηλαδή, αν γίνει με τις πρώτες δύο μέρες να μην σταματήσει κάποιος. Αν γίνεται. Αν γίνεται, δεν ζητάω πολλά. οπότε. Ναι, ότι. Παρεπιπτόντως ότι όποιοι άνθρωποι δεν, είτε δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε, είτε δεν τους πάει, είτε δεν νιώθουν έτοιμοι, δεν θέλουν, δεν έχουν κτλ. Μπορούν κάλλιστα να μην συμμετάσχουν, θα κάνουμε webinars κανονικά. Ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, στο δίκτυό μας, θα συνεχίσει να ισχύει. Αυτό είναι κάτι έξτρα που θα κάνουμε για περίπου 1-1,5 μήνα να δούμε πώς θα πάει. Θα ωφεληθούμε από πολύ μέχρι λίγο, να χάσουμε κάτι αποκλείεται. Οπότε ο κάθε ένας μπορεί να χτίσει το δίκτυο με το δικό του ρυθμό, το παιχνίδι. Είναι για όσους θέλουν να σταματήσουν να παίζουν. Ναι. Έλατε, Θοδωρή, καλό σχόλιο αυτό. Γράψτε κάτι από κάτω. Εντάξει, καλά. Περίμενα περισσότερο feedback σε αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει, okay. Λοιπόν. Άμα χαμογέλασε και ο Ματζατζής, όλα καλά. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε τα 7 επίπεδα. Και θα εστιάσουμε μετά στο πρώτο που είναι το επίπεδο αυτής της εβδομάδας. Το πρώτο είναι η πανοπλία. Το δεύτερο είναι να αναγνωρίσουμε το avatar. Avatar είναι ο ιδανικός υποψήφιος, δηλαδή να αποκρυσταλώσουμε, γιατί συνήθως στο δικτυακό marketing λέμε κάτι το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Λέμε απευθυνόμαστε σε όλους. Απευθυνόμαστε σε όλους, το πιθανότερο είναι ότι θα τελειώσει η βενζίνη μας. Οπότε το κουράγιο μας, ας πούμε. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε. Σε ποιους ανθρώπους πάμε να απευθυνθούμε, αυτό είναι ο στόχος της δεύτερης εβδομάδας. Στο ίντερνετ marketing αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το τρίτο είναι baby steps. Το τέταρτο είναι η επαφή όταν θα αρχίσουμε να έχουμε κάποιους υποψηφίους. Το πέμπτο καταφέρουμε να έχουμε μεγάλη ροή υποψηφίων. Στο έκτο αρχίζουμε να είμαστε κερδοφόροι. Δηλαδή, ιδανικά οι άνθρωποι που θα επιμείνουν μετά από 1,5 μήνα περίπου θα μπορούν να δημιουργούν εισόδημα. Δεν λέω όσα θέλουν τώρα on demand, αλλά θα μπορούν να δημιουργούν εισόδημα αξιοπρεπέστατο. Και το 7ο, το above and beyond, που θα έχει α και β, είναι το πρακτικά να βγούμε έξω από την Ελλάδα. Λοιπόν τώρα, όσοι δεν μπορούν να βρουν ομάδα, και βλέπω ότι πάρα πολλοί αγχώνεστε ότι δεν θα βρείτε ομάδα, μην ανησυχείτε, θα βρούμε όλη ομάδα. Τι γίνεται, μέχρι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί το αργότερο, θα ανακοινώσουν οι ομάδες που έχουν συμπληρωθεί ότι συμπληρώθηκαν και έχω βάλει ένα post στο Facebook. Κάποιες εκατοντάδες δολάρια. Αυτό είναι το αξιοπρεπέστατο εισόδημα. Ερωτήσεις στο τέλος όμως αν γίνεται. Okay. Και έχω βάλει ένα post στην ομάδα του Facebook. Αν μπορεί κάποιος, αν έχει την καλοσύνη, να γράψει τη διεύθυνση του group, μπορεί να πάει εκεί και να γράψει ότι δεν έχει ομάδα. Οπότε θα δούμε πόσα άτομα έχουμε εκεί πέρα και θα τα διαιρέσουμε σε τετράδες και τελείως υπόθεση. Κανείς δεν θα μείνει εκτός, μην ανησυχείτε. Έτσι, οπότε όσοι δεν έχουν βρει ομάδα, πάνε και ποστάρουν και μην λέτε μόνο δεν έχω ομάδα, πείτε σε τι επίπεδο είστε, το πόσο, πώς το λένε, δεσμευμένοι είστε, το ποιες ώρες σας βολεύει να δουλεύετε, δώστε ένα background για τον εαυτό σας να ξέρει ποιος, πού θα κολλήσει. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, διάβασε ένα post που μου άρεσε πάρα πολύ που λέει είμαι άσχετος με το δικτυακό marketing, αλλά ξέρω να χειρίζομαι υπολογιστές. Αυτό είναι τρομερά καλό γιατί πάρα πολύ εδώ πέρα ξέρουμε ότι έχω marketing, αλλά άσχετο με τους υπολογιστές. Έτσι, αυτά λίγο πρέπει να παντρευτούν σε μια ομάδα. Αν δεν μπορέσουν κάποιοι να παντρευτούν σε ομάδα, τελικά θα πάω εγώ και θα τους χωρίσω ομάδες. Έτσι, οπότε κανείς δεν θα μείνει εκτός, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα λοιπόν θα αφορά το να ονομάσουμε την ομάδα. Η ονομασία της ομάδας πρέπει να γίνει από κοινού. Είναι η πρώτη. Μετά πρέπει να γίνουν δύο εγγραφές γνωστών από το κάθε μέλος, ούτως ώστε οι δύο εγγραφές, γιατί τις λέω τις δύο εγγραφές, είναι ότι έχω βγάλει τα χρήματα που έδωσα για να ξεκινήσω. Οπότε από εκεί πέρα μόνο να κερδίζω μπορώ.
Εκτός βέβαια μπαίνω μέσα από τις μηνιαίες συνδρομές, εντάξει, αλλά και τον πρώτο μήνο ουσιαστικά μόνο να κερδίσω μπορώ. Μετά πρέπει να ακούσουμε τα δύο webinar, το overview και τις ερωτήσεις. Και μετά συζητάμε με την ομάδα για τις αντιρρήσεις που αντιμετωπίσαμε. Συγκεκριμένα. Ποιοι είναι οι πόντοι, θα το πάμε βήμα-βήμα τώρα αυτό. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ένα Skype meeting με την ομάδα μας. Αν το κάνουμε αυτό θα πάρουμε 4 πόντους. Το δεύτερο είναι ότι θα σχηματίσουμε ένα κλειστό group με 4 άτομα στο Facebook. Θα πάρουμε 3 πόντους. Θα ονομάσουμε την ομάδα μας, 2 πόντους. Γραπτή λίστα 20 ονομάτων από τον προσωπικό μας κύκλο, στους οποίους θα δείξουμε πλάνο με χαρτί και μολύβι, 5 πόντοι το να κάνουμε τη λίστα. Να δούμε τα 2 webinars, 5 πόντοι το overview και τις ερωτήσεις. Να συζητήσουμε με την ομάδα για τις αντιρρήσεις που αντιμετωπίσαμε στην προσπάθειά μας να κάνουμε τις 2 εγγραφές που είπαμε και να εξάγουμε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Δηλαδή, αν κάποιος... Μετά θα το πω όλα αυτά. Οπότε, αν κάποιος δείξει κάποια πλάνα και αντιμετωπίσει κάποιες ερωτήσεις και ωφεληθεί από την κουβέντα από την ομάδα, θα κερδίσει 10 πόντους. Οκ, okay, δεν μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις στο τέλος. Αν σε μια εβδομάδα πρέπει να γίνουν 20 πλάνα. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Από πού εξάγεται αυτό το συμπέρασμα? Μια λίστα λέω με 20 άτομα. Αν ήταν πλάνα θα το έλεγα. Πρέπει να κάνουμε μια γραπτή λίστα με 20 άτομα. Και απλώς μέσα σε μια εβδομάδα να εισάγουμε 2 άτομα. Αν τα εισάγουμε αυτά τα 2 άτομα με 2 πλάνα, τέλεια. Πήρατε τις πόντους. Εντάξει. Όχι βέβαια, σιγά μην κάνουμε 20 πλάνα σε μια εβδομάδα. Μετά, συζήτηση για το σωστό χειρισμό του cut of day και εξαγωγή χρήσιμου συμπεράσματος 10 πόντοι. Οι 2 εγγραφές γνωστών 20 πόντοι, αν κάνουμε μόνο μία εγγραφή 5 πόντοι. Δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάζονται οι πόντοι των εγγραφών τις 2 εγγραφές. Δηλαδή μία εγγραφή 5 πόντοι, η δεύτερη εγγραφή θα κοστίσει συν 15 πόντους. Από εκεί και πέρα για κάθε μία εγγραφή 10 πόντοι, δηλαδή οι 3, 30, οι 4, 40 κτλ. Αν μία ομάδα δεν εισάγει άτομα, δεν εισάγει μήνυμο αθρηστικά 4 άτομα σε μία εβδομάδα, ουσιαστικά δεν θα μετρήσω καθόλου οι πόντοι της εβδομάδας. Δηλαδή, μια ομάδα θα πρέπει, αυτό για να είμαστε λίγο εστιασμένοι στο αποτέλεσμα, μια ομάδα θα πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να μπορεί να παράγει τα 4 άτομα της, να παράγουν μέσα όρο μια εγγραφή ο ένας. Έτσι, για να είμαστε και λίγο εστιασμένοι στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα Skype meeting. Αν δεν έχουμε Skype, πρέπει να βάλουμε Skype. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνουμε internet marketing. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με internet marketing θα μας πει να κάνουμε ένα Skype meeting. Δεν θα μας πει να μιλήσει στο τηλέφωνο κάτι τέτοιο. Το Skype είναι κάτι που είναι δωρεάν, είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο. Στη δουλειά που κάνουμε βοηθάει πάρα πολύ να κρατάμε το κόστος χαμηλά. Και είναι και πολύ καλύτερο γιατί μπορούμε στο Skype να δείχνουμε στον άλλον την οθόνη του υπολογιστή μας. Οπότε μας κάνει μια ερώτηση, μπορούμε εμείς να το κάνουμε σε screen, άμα αυτό θέλει να γραφτεί και δεν μπορεί. Κάνουμε ένα screen, βλέπουμε που κολλάει, τον καθοδηγούμε και το καθεξής. Το Skype είναι κάτι χρήσιμο και γι' αυτό σας ενθαρρύνω έντονα, δίνοντάς σας 4 πόντους, να κάνετε ένα Skype meeting. Αυτό είναι κυρίως για να βάλετε Skype. Οκ. Okay. Κατά τα άλλα, θα κάνουμε ένα Skype meeting 2 φορές τη βδομάδα. Το Skype meeting αυτό πρέπει να συμμετέχουν και τα 4 μέλη, οπότε θα πρέπει να βρίσκεται ένα κοινό χρόνο και να κάνουμε ένα print screen να φαίνεται ότι είμαστε όλοι παρόντες. Στο πρώτο Skype meeting που θα κάνουμε, αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο γραμματέας εντός εισαγωγικών της ομάδας, όχι ο πρόεδρος ή ο αρχηγός, ο γραμματέας. Δηλαδή, ο γραμματέας ποιος είναι, είναι αυτός, επειδή θα λειτουργήσουμε με πλήρη εμπιστοσύνη εδώ πέρα. Δεν θα κάτσει κανείς να ελέγξει, όταν λες εσύ έχω γράψει με τόσα άτομα ή έχω κάνει τη λίστα, δεν θα κάνει να ελέγξει τη λίστα προφανώς. Ουσιαστικά στο τέλος, ο γραμματέας θα πρέπει στο τέλος κάθε level να ανακοινώνει τους πόντους της ομάδας του. Θα τους μετράει σωστά και θα ανακοινώνει ότι δεν έχει κάνει ποτέ δουλειά. Αυτό απλώς πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Έτσι, οπότε στο πρώτο Skype meeting, το τονίζω αυτό, στο πρώτο Skype meeting αποφασίζουμε ποιος θα είναι υπεύθυνος στο να μετράει τους πόντους της ομάδας του. Έτσι. Το δεύτερο είναι μια ομάδα στο Facebook 3 πόντι. Τι γίνεται τώρα, ότι στο Skype θα σαδιόμαστε 2 φορές την εβδομάδα, επειδή είμαστε άνθρωποι εδώ πέρα πολύ άσχολοι και που δεν έχουμε άμεσο οικονομικό συμφέρον ο ένας από τον άλλο, δεν πρέπει να πρίζουμε ένας τον άλλο. Η ομάδα θα λειτουργεί σαν mastermind, σαν κάτι που 2 φορές την εβδομάδα θα πηγαίνουμε να δηλούμε ιδέες και πληροφόρηση και θα πηγαίνουμε να δίνουμε και να παίρνουμε ενέργεια, αλλά δεν είναι ο εισηγητής μας η ομάδα. Αν έχεις ένα πρόβλημα άμεσο, εκεί παίρνεις τον εισηγητή στο τηλέφωνο. Κατά τα άλλα,
Αν θες να κάνεις μια ερώτηση στην ομάδα σου, αν θες να βοηθήσεις και από εκεί, θα στείλεις ένα διακριτικό μήνυμα στο Facebook group. Αντί να καλείς τον άλλο στο Skype τα καλά καθούμενα, γιατί αυτό θα καταδύσει ένα αδιάκριτο. Ο άνθρωπος δεν θα θέλει να σου πει τίποτα, αλλά θα φλαστιμάει την ώρα και τη στιγμή που μπήκατε στην ίδια ομάδα. Έτσι. Ωραία, οπότε μπορούμε όμως στο Facebook να κάνουμε μια ερώτηση εκεί να μας απαντήσει. Οπότε πρέπει να σεβόμαστε τον χρόνο των συμπαικτών μας. Και όταν μπορούν να μας απαντούν. Μέχρι εδώ βγάζω νόημα. Ναι, Μαρία, το μαγνητοσκοπούμε, θα σταλεί. Μην ανησυχείς, Μαρία. Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ονομάσουμε την ομάδα μας. Η ονομασία της ομάδας θα πρέπει να είναι κοινή απόφαση. Θα πρέπει να είναι η πρώτη κοινή απόφαση. Και είδα ότι στο Facebook group δεν πάει κάποιος να φτιάξει τη δικιά του ομάδα και να καλέσει ο άλλος. Η ομάδα είναι κάτι που πρέπει να βγει από μόνη της. Οπότε δημιουργούμε την ομάδα από κοινού. Δεν υπάρχει κάποιος αρχηγός, ακόμα και αν είναι έμπειρος αυτός ο κάποιος. Ο έμπειρος, σας το λέω, οι έμπειροι θα ωφεληθούν πιο πολύ από τους αρχάριους. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί χρειάζεται, γιατί εμείς που το κάνουμε αυτό το πράγμα κάποιο καιρό, αρχίζουμε και χάνουμε απόσταση από τον υποψήφιο μας. Δηλαδή γινόμαστε περισσότερο. Δηλαδή αυτά που κάνουμε αρέσουν περισσότερο σε δικτυωτές παρά στους υποψηφίους μας. Έτσι θα το δείτε αυτό. Λοιπόν, οπότε δεν μπαίνουμε στην ομάδα κάποιου, δημιουργούμε μια ομάδα από κοινού. Μπορεί κάποιος να προτείνει ένα όνομα, αλλά η ονομασία πρέπει να είναι κοινά αποδεκτή. Ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχει άτυπος αρχηγός, γιατί αυτό, Χρήστο, θα καταργήσει την αξία της ομάδας. Και πάνω απ' όλα, ξέρεις ποιος θα ζημιωθεί? Ο άτυπος αρχηγός, που θα νομίζει ότι δεν έχει τίποτα να πάρει. Δηλαδή, ο άτυπος αρχηγός, αν νομίζει ότι είναι τόσο καλύτερος, γιατί συμμετέχει? Λοιπόν, κατά τα άλλα, γραπτή λίστα με 20 άτομα. Εκεί, για κάθε μέλος που θα κάνει. Είναι πολύ πόδι εδώ πέρα. Για κάθε μέλος που θα κάνει μια γραπτή λίστα 20 ατόμων, θα πάρει 5 πόντους. Δηλαδή, συνολικά μια ομάδα μπορεί να αντλήσει 20 πόντους από εκεί, αν το κάνουν όλοι. Έτσι, και αυτά είναι από τα πράγματα τα οποία, εντάξει, πραγματικά δεν θα κάνει κάποιος. Είπαμε, δεν κάνουν παρατηρήσεις ποτέ. Αλλά εντάξει, μια λίστα μη τι άλλο. Και γιατί είναι καλό να έχουμε τη λίστα? Γιατί το ότι γράφουμε κάποια ονόματα δημιουργεί και μια μικρή εσωτερική δέσμευση ότι τελικά θα μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, θα κάνουμε μια αρχή. Γιατί η αρχή είναι το δύσκολο. Το δύσκολο σε όλα τα πράγματα είναι αρχή, και σε αυτό το πράγμα η αρχή είναι το δύσκολο. Μετά, μιλώντας για αυτό το πράγμα, θα το καταλαβαίνετε καλύτερα, και επειδή το καταλαβαίνετε καλύτερα, θα ενθουσιάζεστε περισσότερο. Οπότε γενικώς όλη αυτή η πρώτη εβδομάδα είναι στο. Στην αρχή, όλη από την αρχή ξεκινάμε τώρα. Λοιπόν, για κάθε μέλος που κάνει μια λίστα 20 ατόμων ή παραπάνω, τώρα κάποιος μπορεί να κάνει μια λίστα με 50 άτομα, έτσι. Αλλά για μίνιμουμ 20 άτομα είναι 5 πόντους. Αν κάνετε παραπάνω, δεν παίρνετε παραπάνω από αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, μετά πρέπει να δείτε το webinar που λέει overview. Και το webinar των ερωτήσεων. Το webinar των ερωτήσεων είναι εξαιρετικά απλό, γιατί πρέπει να το δείτε. Γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα μάθετε πώς να απαντάτε σε ερωτήσεις που θα σας κάνω στα προσωπικά πλάνα. Η πρώτη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα προσωπικά πλάνα. Είναι προσωπικά πλάνα με χαρτί και μολύβι. Οπότε και θα μάθετε το πλάνο, ή θα μάθετε το πλάνο στο τέλος της πρώτης ή της δεύτερης εβδομάδας. Αλλά προτείνω έντονα να ξεκινήσετε να το δείχνετε ακόμα και αν δεν το ξέρετε. Στους δικούς σας ανθρώπους έχετε την άνεση να πείτε: όπα, εδώ δεν ξέρω αυτή την ερώτηση. Θα στείλω ένα ερώτημα στο Facebook group, ή θα μιλήσω στο Skype meeting, ή θα πάρω τον apply μου τηλέφωνο για να πάρω αυτή την ερώτηση. Και οπότε οι γνωστοί μας σε τι χρησιμεύουν κυρίως? Χρησιμεύουν κυρίως το να αποκτήσουμε εμπειρία να μπορούμε να πάμε μετά στους αγνώστους. Λοιπόν, ακόμα και αν τα έχετε δει, για να πάρετε τους πόντους πρέπει να τα ξαναδείτε. Οπότε είναι το webinar που λέγεται overview, και το άλλο που λέει ερωτήσεις εμπειρίες πρέπει αυτό να είναι στο page 9. Είναι στην profit πάντως αυτά. Λοιπόν, και εδώ τώρα είναι, αρχίζουμε και μπαίνουμε στην ουσία αυτό που κάνουμε. Θα συζητήσουμε, αφού μιλήσουμε λοιπόν, αφού κάνουμε κάποια προσωπικά πλάνα, ή αφού κάνουμε κάποιες προσκλήσεις τις οποίες μπορεί ο άλλος να αρνηθεί, ξέρω εγώ, να δει το πλάνο σου κτλ. Αλλά αφού έχουμε μια μικρή τριβή, στο δεύτερο Skype meeting, για το πρώτο Skype meeting θα είναι ουσιαστικά για την ομάδα, στο δεύτερο Skype meeting που θα κάνουμε, πριν το τέλος της εβδομάδας προφανώς, συζητάμε με την ομάδα για τις αντιρρήσεις που αντιμετωπίσαμε και μαθαίνουμε τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα. Αν από την κουβέντα μας μάθουμε κάτι που δεν κάναμε καλά, που ο εισηγητής μας μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ή μπορεί να μην νιώθει άνεση να μας το πει οτιδήποτε, κυρίως όμως δεν θα το έχει σκεφτεί, τότε κερδίζουμε 10 πόντους το κάθε άτομο. Οπότε αν είναι 4 άνθρωποι που μάθουν κάτι,
Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, απλώς όταν μάθαμε κάτι. Αν οι τέσσερις άνθρωποι που ωφεληθήκαν και ξάγανε ένα συμπέρασμα, τότε κερδίζουμε 40 πόντους σαν ομάδα. Οπότε για να κερδίσουμε αυτούς τους πόντους πρέπει να ωφεληθούμε σε κάτι συγκεκριμένο, σε κάτι μετρήσιμο. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε, και αυτά μάλιστα μπορούμε να τα. Και αυτά μάλιστα ο γραμματέας μετά όταν θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ομάδας, μπορεί να πει τα τέσσερα πραγματάκια στα οποία ωφεληθήκαμε. Μπορεί να τα γράψει αυτά. Δηλαδή αυτός έμαθε να χειρίζεται καλύτερα αυτό. Αυτός έμαθε, ξέρω εγώ, ότι στο τηλέφωνο δεν πρέπει να λέει πυραμίδα. Ξέρω τη λέξη πυραμίδα, κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν φτάνει δηλαδή απλώς στο mastermind session να πούμε τον πόνο μας, πόσο στεναχωρημένοι είμαστε, πόσο ξέρω εγώ, δύσκολα περνάμε και διάφορα τέτοια. Πρέπει όντως να ωφεληθούμε από κάτι. Μετά, συζήτηση για το πώς μπορούμε να χειριστούμε σωστά το cut-off day. Αν υπάρχει κάτι το οποίο ακόμα και άνθρωποι που είναι μαζί μου για πολλούς μήνες, αν υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ ότι κανένας μας εμούς συμπεριλαμβανομένου δεν χειρίζεται καλά, είναι το cut-off day. Το cut-off day είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε κάνει και ένα webinar αυτό, αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε κάποια πράγματα. Προτείνω να το συζητήσετε, να δείτε πώς μπορείτε και πώς ωφελεί το καθένας από το χειρισμό του cut-off day, να συζητήσουμε γιατί υπάρχει το cut-off day. Το cut-off day δεν υπάρχει τυχαία εκεί. Γιατί οι άνθρωποι τοποθετούνται με βάση τη σειρά, με βάση το πότε προεγγράφηκαν και όχι με βάση το πότε πληρώνουν. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι για να μας δώσει εμάς ένα έξτρα... δεν θα το λέγα όπλο, αλλά είναι μια έξτρα δυνατότητα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Οπότε κάνω μια κουβέντα γι' αυτό και μετά το αποτέλεσμα που πρέπει να προσδοκούμε πάντα είναι, αν κάνει ένα μέλος της ομάδας μας δύο εγγραφές μέσα στη βδομάδα, θα κερδίσουμε 20 πόντους. Εδώ πέρα να ανοίξω μια παρένθεση. Είδα στο group ότι όλοι λυσάτε να βρείτε έμπειρους. Τι να τους κάνετε τους έμπειρους? Πώς θα κερδίσετε πόντους? Αυτή δεν θα μπορέσει, θα μπορέσει ο ματζαρτζής να γράψει δύο γνωστούς του? Για να δούμε. Ή ο Μαστρογιαννάκης είναι εδώ. Ή ο Μαστρογιαννάκης να γράψει δύο γνωστούς. Να δούμε. Γιατί μου βγάλανε έτσι. Για να δούμε, κύριε Ματζαρτζή. Σας προκαλώ δημόσια. Εντάξει, για μένα δεν λέω βέβαια, έτσι. Εντάξει. Έτσι, ένας καινούριος όμως μπορεί να βάλει 5-10 άτομα τον πρώτο μήνα, έτσι δεν είναι? Εσύ θα το προφανώς το προσωπικό, ξέρω, αστείευομαι, έτσι. Λοιπόν, οπότε οι καινούργοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, έχουν φρέσκα ματιά και έχουν και φρέσκα λίστα. Λοιπόν, και εδώ πέρα όμως μιλάμε, προσέξτε, μιλάμε για εγγραφές γνωστών. Δεν μιλάμε για τις εγγραφές που θα έρθουν από PLCP, μιλάμε για γνωστούς. Έτσι, μιλάμε για εγγραφές που θα γίνουμε στη βδομάδα από γνωστούς. Και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Μην πάει και κάποιος, ας πούμε, γράψει 5 άτομα με την PLCP του. Όχι, εκεί πέρα είναι τίποτα. Έτσι, μιλάμε για γνωστούς τώρα. Έτσι. Εδώ, αυτό είναι το πρώτο level, το αρχάριο επίπεδο. Και ο αρχάριος που έχουμε δεν μπορεί να πάει με την PLCP του, γιατί δεν ξέρει. Θα πάει σε γνωστούς. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Οπότε και είπαμε ότι η ομάδα πρέπει να έχει minimum 4 εγγραφές συνολικά. Αυτός μπορεί να είναι ένα καινούργιο που γράψει 4 άτομα, έτσι. Ή μπορεί να είναι ο καθένας από ένα ή κάτι τέτοιο. Αν δεν έχετε 4 εγγραφές minimum, δεν κερδίζετε πόντους. Και είναι μεγάλη ντροπή αυτό. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα, μου ήρθε αυτή η ιδέα. Οι εγγραφές μετράνε, όχι από την Τετάρτη που ξεκινάμε, μετράνε και από σήμερα, ακόμα και από παίχτες που δεν είναι καν σε ομάδα. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί αύριο να βγει στο Facebook και να γράψει, έχω γράψει 2 άτομα, έχω ήδη 20 πόντους, ποιος θα με πάρει, να τον κυνηγάει ο ματζαρτζής μετά, αντί να κυνηγάνε αυτή το ματζαρτζή. Εντάξει. Σοβαρεύομαι. Τον έχω βάλει στο μάτι τώρα επειδή τον βλέπω μπροστά μου. Οπότε δεν υπάρχουν καλοί και κακοί, έμπειροι και άπειροι, ή υπάρχουν σε κάποιο βαθμό γενικώς. Ξέρετε τι γίνεται, γιατί βλέπω, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Λέει, θέλω κάποιο έμπειρο. Τι έμπειρο? Αυτό το πράγμα εμείς το κάνουμε για δραματικά λίγο χρόνο. Δηλαδή μετά από 1,5 μήνα θα είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Τι είμαστε, έμπειροι είμαστε? Δεν είμαστε έμπειροι. Το κάνουμε για λίγο παραπάνω καιρό. Και απλώς επειδή κάνουμε κάτι σε μια χώρα που έχει μηδενικό ανταγωνισμό και θα έρθετε και εσείς σε κάτι που έχει μηδενικό ανταγωνισμό, έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα που έχουμε, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ότι κάνουμε κάτι φοβερό, έτσι. Ό,τι κάνουμε. Τέλος πάντων, θα τα πάμε βήμα-βήμα, θα τα δείτε. Σε 1,5 μήνα αυτό που κάνουμε θα σας φέρνει το παιχνιδάκι. Και οι νέοι παίκτες έχουν φρέσκια ματιά και αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Γιατί στο MLM, αυτό που είπαμε και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση.
σεμινάρια στα οποία μιλάμε, στα οποία υπάρχουν σεμινάρια εταιριών, μην ονοματίσουμε τώρα, στα οποία αν πάει ο υποψήφιος, φεύγει τρέχοντας. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται, είναι τόσο καιρό μέσα στο σύστημα που δεν καταλαβαίνουν πώς φαίνονται. Οπότε εκεί είναι πολύ χρήσιμη η ματιά. Ας πω, πάντα θα φτιάχνω ένα βιντεάκι για μια PLCP, πάντα θα τη δείξω σε ανθρώπους που είναι εκτός δικτύου μου. Για να δω πώς φαίνεται, δηλαδή, γιατί είναι κάποιες φορές γράφω κάτι και ο άλλος το παίρνει διαφορετικά. Μα εμένα αυτός ο άλλος με νοιάζει, γιατί αυτός είναι ο υποψήφιός μου. Έτσι. Τέλος πάντων, συνεννοούμαστε. Πάλι να πω τους κανόνες που θα τους λέω κάθε φορά, ότι στο Facebook Group δεν γράφουμε τα άλλα προγράμματα με τα οποία ασχολούμαστε. Στην ομάδα, στο group γενικότερα και στην ομάδα αυτή τετραμελή, θα είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δεν είναι ωραίο τώρα ο ένας να πηγαίνει να λέει στον άλλο τι κάνει. Αυτό και δεν θα δουλέψει σίγουρα και θα δημιουργήσει ένα άσχημο άβολο κλίμα και δείχνει ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά αυτό που κάνουμε. Και γενικώς είναι αντιπαγγελματικό και άσχημο, οπότε μην το κάνουμε. Είμαστε εστιασμένοι σε αυτό το πράγμα. Η συντηρητική πλειοψηφία εδώ πέρα δουλεύει άλλα προγράμματα. Όπως εγώ δεν λέω τα άλλα προγράμματα που δουλεύω και τι καλά που είναι, έτσι όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, να είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που κάνουμε. Οπότε, το δεύτερο είναι ότι ζητάμε βοήθεια από την ομάδα μας. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το mastermind, για να ζητάμε βοήθεια, αλλά πρέπει να έχουμε προσπαθήσει έστω και λίγο. Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, στο επίπεδο των autoresponders, όταν θα πάμε να φτιάξουμε τους autoresponders, ας έχουμε προσπαθήσει λίγο πριν πούμε δεν μπορώ. Έτσι αυτό, να έχουμε προσπαθήσει λίγο και μετά η ομάδα θα μας βοηθήσει. Το τρίτο είναι να είμαστε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε ότι κάναμε. Δεν υπάρχει λόγος να κλέβουμε μια που δεν υπάρχει κανένα έπαθλο, το τονίζω αυτό. Δεν υπάρχει κανένα έπαθλο, άρα δεν υπάρχει κανένα λόγος να φωνόμαστε. Το τέταρτο είναι να μην. Όχι δράμα, είμαστε επιχειρηματίες. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας βοηθούν. Δεν είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι υποχρεωμένοι να μας βοηθήσουν. Κάτι πώς δεν είναι του στυλ αυτό και δεν με βοηθάτε και εγώ θέλω και προσπαθώ και δεν μπορώ και βοήθεια κτλ. Δεν χρειάζονται, έτσι. Να είμαστε τυπικοί και συγκεκριμένοι. Το πέμπτο είναι ότι δεσμευόμαστε να φέρουμε στην ομάδα περισσότερη ενέργεια από ό,τι θα πάρουμε. Μιλάμε για ενέργεια, για γνώση. Ένας καινούριος μπορεί να δεσμευτεί ότι θα φέρει θετική νοοτροπία, ενθάρρυνση και την ειλικρινή διάθεση να πει κάποιες κρίσιμες ιδέες. Γνώσεις προφανώς δεν μπορεί να φέρει, αλλά αυτό φτάνει. Και είναι και εξαιρετικά πολύτιμο αυτό, γιατί οι γνώσεις κακά τα ψέματα υπάρχουν. Στα υπόλοιπα, στις ιδέες, οι ιδέες κάνουν τη διαφορά πια. Οι γνώσεις για το πώς φτιάχνουν τα διάφορα εργαλεία υπάρχουν. Δεν κάνουμε ποτέ παρατήρηση στους συμπαίκτες μας, δεν λέμε ποτέ μας κρέμασες, μας έκανες, θα σε διώξουμε κτλ. Τίποτα. Ο στόχος είναι να ωφεληθούμε, συμβουλεύουμε μόνο αφού μας ζητηθεί συμβουλή, δεν κάνουμε ποτέ παρατήρηση. Και εκεί υπάρχει πάλι και το ότι η ομάδα δεν έχει αρχηγό. Το έβδομο είναι ότι συμμετέχω, συνειδητοποιώ ότι συμμετέχω για να κερδίσω από τη δυναμική της ομάδας. Κατανοώ ότι ακόμα και όταν εξηγώ κάτι σε κάποιον, βελτιώνομαι. Γιατί γίνομαι καλύτερος στο να εξηγώ και στους υποψηφίους μου και στην ομάδα μου. Οπότε ακόμα και όταν εξηγώ κάτι, βελτιώνομαι. Η ομάδα θα συναντιέται με Skype meetings 2 φορές τη βδομάδα. Εκεί συζητάμε ό,τι θέλουμε. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο τον άλλο στις 12 το βράδυ. Παρεμπιπτόντως, ούτε τους DAO, ούτε τους Apply μας τους παίρνουμε στις 12 το βράδυ. Δεν θα πω όνομα, υπάρχει κάποιος εδώ μέσα, παιδιά, που με πήρε στις 1 και 10 το βράδυ μια μέρα. Δεν το πίστευα. Μην μιλήσει τώρα, αλλά και δυο ξέρουμε ποιος είναι. Και να με ρωτήσει κάτι άσχετο. Οπότε είναι σημαντικό και στους Apply μας, κυρίως όμως στο παιχνίδι της συμμαχίας, να είμαστε διακριτικοί. Προτιμάμε ένα μήνυμα στο Facebook ή ένα email παρά τηλέφωνα ή Skype κτλ. Ο στόχος του πρώτου επίπεδου είναι να δημιουργηθεί μια ψυχολογική πανοπλία στους καινούριους και στους παλιότερους. Οπότε, βγάζοντας τα έξοδά μας, αποκτώντας τις πρώτες εμπειρίες μας, δεχόμενοι τις πρώτες απορρίψεις, αλλά έχοντας μια ομάδα που μας καταλαβαίνει και μας υποστηρίζει, αποκτούμε την απαραίτητη εμπειρία και το επόμενο κουράγιο για το επόμενο βήμα. Οπότε, κάτι άλλο διαδικαστικό είναι ότι οι ομάδες που έχουν κλείσει, επειδή υπάρχουν τετραμελείς ομάδες και πηγαίνουν άνθρωποι που λένε είστε ελεύθεροι, είστε ελεύθεροι, είστε ελεύθεροι και αυτό δημιουργεί ένα άσχημο κλίμα, όταν μια ομάδα κλείσει, γράψτε από κάτω, κλείσαμε. Και αν θέλετε, αφαιρέστε και το post και απλώς βάλτε η ομάδα μας ονομάζεται έτσι και αυτά είναι τα μέλη της, να τελειώνουμε για να ξέρουμε γιατί είναι τόσα πολλά τα post εκεί μέσα που δεν ξέρεις τι. Δηλαδή, εγώ που ρίξα μια. Είχα, ας πούμε, 6-7 ώρες να ρίξω μια ματιά, είδα τι πηγαίνει εδώ πέρα, ένα καινούριο που μπαίνει εδώ. Δεν ξέρω που πρέπει να ψάξει και αυτό και έβαλε αυτό το post πώς δεν έχουν ομάδα να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή. Ναι, καλό είναι αυτό.
Οπότε αν θέλετε σβήστε και το παλιό post και απλώς ανακοινώστε πώς λέγεται η ομάδα σας και από ποιους αποτελείτε, να σας ξέρουμε πια. Να σας ξέρουμε και να σας φοβόμαστε.